Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, σεβαστοί μου πατέρες, ευλογημότατοι κύριοι καθηγητές, εντιμότατοι άρχοντες, αγαπητοί μου αδελφοί. Καλωσορίζουμε στην εκδήλωση η οποία εντάσσεται στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις των Δημητρίων, που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο προς τιμήν του προστάτου και εφόρου της ενορίας του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου. Στην απόψινή μας εκδήλωση θα γίνει η παρουσίαση ενός χαριστήριου τόμου, έκδοση του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, προς τιμήν ενός συντοπίτου μας, ο οποίος έχει αναλωθεί ψυχήτε και σώματι στα ελληνικά γράμματα και την παιδεία του κυρίου Νικολάου Τριανταφυλοπούλου για τα 90 χρονά του. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, γιος του φιλολόγου γυμνασιάρχη Διονυσίου και της Μαργαρίτας Τριανταφυλοπούλου, γεννήθηκε το 1933 στο Διδημότυχο, όπου υπηρετούσε ο πατέρας του, αλλά θεωρεί τον εαυτό του ευωέα. Μεγάλωσε στη Χαλκίδα, όπου και κατοικεί. Σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε σε σχολεία μέσης εκπαιδεύσεως της Κύπρου, της Λίμνου και της Ευβοίας. Η γυναίκα του Βικτωρία, η οποία κατάγεται από την Κύπρο, απέκτησαν 4 παιδιά. Είναι επίτιμος διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πολυγραφότατος συγγραφέας, σπουδαίος μελετητής και κριτικός επιμελητής των εκδόσεων του έργου του Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Το όνομά του, η σπουδή του και η ανυπέρβλητη επιστημονική κριτική του εργασία έχουν συνδεθεί αρρήκτως με τον μεγάλο μας λογοτέχνη Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Το κύριο πεδίο μελέτης του είναι το έργο του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στον οποίο έχει αφιερώσει πλήθος μελετών και ερμηνευτικών δοκιμίων. Είναι ο φιλολογικός εκδότης της πεντάτομης κριτικής έκδοσης των απάντων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, της αλληλογραφίας του και της αναθεωρημένης σε χρηστική μορφή έκδοση «Άπαντα Παπαδιαμάντη το βήμα βιβλιοθήκη». Ο Πατριάρχης των Παπαδιαμαντικών Σπουδών, σύμφωνα με το ψήφισμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά την τελετή αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα, τα τελευταία χρόνια έχει αφιερωθεί, συνεπικουρούμενος από την κόρη του Λαμπρινή Τριανταφυλοπούλου, στον εντοπισμό και στην έκδοση των παπαδιαμαντικών μεταφράσεων. Σημαντικότατος είναι επίσης ο αριθμός των εργασιών του για πρόσωπα και θέματα της νεοελληνικής φιλολογίας, με την προτίμησή του να στρέφεται κυρίως προς τον Γιάννη Σκαρύμπα, Μπεντετζίκη, Ζήσιμο Λορεντζάτο. Εκτός από την κριτική έκδοση και μελέτη του έργου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και Αλέξανδρου Μωραϊτίδη, ασχολείται με την ποίηση, το διήγημα και το δοκίμιο. Το 2018 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με το παράσημο του Ταξιάρχη της Τιμής, ενώ τον Δεκέμβριο του 2022, μετά από πρόταση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τίμησε τον κύριο Τριανταφυλόπουλο
με τον χρυσούν σταυρό του Παρασίμου Αποστόλου Παύλου. Τον τόμο θα παρουσιάσουν ψευδοσμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κύριος Χρυσόστομος, ο κύριος Αθανάσιος Παπαθανασίου, αναπληρωτής καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών και ο κύριος Άγγελος Μαντάς, επίτιμος σχολικός σύμβουλος φιλολόγων. Τους ευχαριστούμε και τους καλούμε στο βήμα, όπως ευχαριστούμε θερμότατα και όλους εσάς για την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας αυτή, στο νέο πνευματικό πολιτιστικό κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, καρπό των έργων της αγάπης και της ποιμαντικής φροντίδας του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι παρέμβλητος εδώ. Μου ζήτησε ο Άγγελος ο Μαντάς να διευθύνω το τραπέζι. Επομένως, ακούσουμε τον λόγο του Σεβασμιωτάτου και των αξιότιμων ομιλητών. Ναι, είχε δίκιο στην εισαγωγή του ο Πάτερ ότι είναι ο Πατριάρχης των Παπαδιαματικών Σπουδών, χαρακτηρισμός που δόθηκε από την Γεωργία Φαρίνου όταν ανακηρύχθηκε διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι ο Πατριάρχης. Ξέρετε, όλη τη ζωή, το γνωρίζουμε, την αφιέρωσε στο έργο αναστήλωσης του έργου του Παπαδιαμάντη. Με ένα τίμημα. Το τίμημα είναι ότι μας στέρισε τον λογοτέχνη Τριανταφυλόπουλο. Από τα έργα του, τα λογοτεχνικά που έχουν κυκλοφορήσει, γνωρίζουμε την αξία του. Αυτό το τίμημα κατατέθηκε για να αναδειχθεί ο Παπαδιαμάντης. Θα δώσουμε το λόγο πρώτα στο Σεβασμιότατο για να μας παρουσιάσει τον τόμο, έναν καλέσθητο τόμο με αρκετές σελίδες και δείχνει αυτός ο τόμος πόσο τον αγαπούνε άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που έδωσαν τη συνεργασία τους για να καταρτιστεί αυτή η τιμητική διάκριση για τα 90 του χρόνια. Σεβασμιότατε, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατε Άγια Θεσσαλονίκης, Θεοφιλέστατε ψηφισμένοι επίσκοπε Σκοπέλου, εντιμότατοι άρχοντες, ελογημότατοι καθηγητές και εκλεκτή ομίγυρης. Αρχίζω την ταπεινή μου κατάθεση με ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα στο πολιτιστικό πνευματικό κέντρο της Ιεράς μας Μητροπόλεως προς όλους σας. Είναι μάλιστα η πρώτη επίσημη εκδήλωση που γίνεται σε αυτό το χώρο. Και μαζί με το καλωσόρισμα και μια αίτηση συγγνώμης. Ναι, συγγνώμη ζητώ από το τιμόμενο πρόσωπο, το σεβαστό και αγαπητό δάσκαλο και πιστό τέκνο της Εκκλησίας, τον κύριο Νικόλαο Τριανταφυλόπουλο. Τον βγάζουμε απόψε από τον ησύχιο βίο και του προσφέρουμε χαριστήριο τόμο, χωρίς βεβαίως να έχουμε την εντύπωση ότι ξοφλήσαμε το χρέος μας απέναντί του για την όντως ανεκτίμητη προσφορά του και χωρίς να προσπερνούμε ασέβαστα και άφοβα την εγνωσμένη διαβίου έντονη και αληθινή δυσφορία του για κάθε τιμητική προς αυτόν εκδήλωση. Ωστόσο, προσυπογράφω ανεπιφύλακτα τη θέση της συντακτικής του χαριστηρίου τόμου Επιτροπής,
που δικαιολογουμένη τρόπον τεινά απολογείται και λέγει «Θα ήταν λάθος της πνευματικής κοινότητας του τόπου αν παρέλειπε να τιμά ανθρώπους που πραγματικά του αξίζουν υποχωρώντας στη βούλησή τους να παραμένουν θεληματικά στο περιθώριο της κοσμικής στήρβης». Κατανοώ βεβαίως όσιμη δύναμης αυτήν τη στάση ζωής και την δικαιολογημένη αγωνία του τιμωμένου δασκάλου και πιστού μαθητού του Χριστού. Ποιον φόβο, ποιαν αγωνία να μην τον καταπιεί η ίηση. Ναι, αυτός ο επιδέξιος καπετάνιος που ερωτεύθηκε τις σχολικές τάξεις, που τις ένιωθε πλωτές και τους μαθητές του πληρώματα πλοίων, αν και νιώθει ότι άξια τις τιμώνησε, δεν θριαμβολογεί, αλλά σημειώνει. Ναι, τα κατάφερνα συνήθως μέσα στην τάξη. Μου παρασχέθηκε από τον Θεό αυτό το τάλαντο. Ωστόσο, μόνον οι προσευχές των μαθητών και των μαθητριών μου θα αποσβέσουν από τους οφθαλμούς του παλαιού των ημερών τον τρομακτικό ναρκισισμό μου την ώρα του μαθήματος. Και άλλοτε πάλι επαναλαμβάνει, υπάρχει φόβος ενώπιον του παλαιού των ημερών του Τρισαγίου να ακούσουμε «Έχει ήδη πληρωθεί για τον πολλαπλασιασμό των ταλάντων. Τι προσδοκάς τώρα?» Αυτή την αγωνία εξέφρασε και στην ταπεινότητά μου όταν με επισκέφθηκε στο γραφείο προκειμένου προσωπικώς να μου προσφέρει το σχετικό με την αναγόρευσή του σε επίτιμο διδάκτορα τεύχος και μάλιστα ένδακρης. Είναι γεγονός, όπως γράφεται και στον τόμο, ότι ο Νίκος Τριανταφυλόπουλος συνεχίζει στο κατόπιν του σκιαθήτη. Όπως εξίσου αληθινή είναι και η διαπίστωση ότι το έργο του έσωσε κυριολεκτικά στο χείλος του Κρυμνού τον Παπαδιαμάντη, που τον έσπρωγναν οι οπαδοί του διαφωτισμού, γιατί πολύ τους ενοχλούσε και τους ενοχλεί όχι η γραφή, αλλά το περιεχόμενο των διηγημάτων και κυρίως η σχέση του συγγραφέα τους με την Εκκλησία και την νηπτική της παράδοση. Και ο Νικόλαος Τριανταφυλόπουλος θεολογικά εμβαθύνει και ερμηνεύει τον Άγιο των ελληνικών γραμμάτων. Πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη και στην εποχή μας, όταν μάλιστα ο ίδιος ο τέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, διαπιστώνει και γράφει «Τα ελληνικά γράμματα θα οφείλουν διαπαντός στον Νι Δέλτα Τριανταφυλόπουλο ότι αναστήλωσε με θρησκευτική πνευματική ευλάβεια το δυσθεώρητο οικοδόμημα του παπαδιαμαντικού έργου». Και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία σε μια εποχή όπως και η δική μας, όπου η πνευματική ερημοποίηση τίνει να αφανίσει τις έφορες λογοτεχνικές παιδιάδες που μας κληροδότησε ο κ. Αλέξανδρος. Να λοιπόν, πολυσέβαστέ μου κύριε Νίκο, γιατί τολμήσαμε και νομίζω πως αξίζουμε τη συγγνώμη. Άλλωστε, έχουμε υπέρ ημών και το γεγονός ότι ο τόμος δεν περιέχει κολακευτικούς λόγους για σας τον τιμόμενο, αλλά κυρίως άρθρα, μελέτες και δοκίμια και έτσι η επέτειος της εκ μέρους σας συμπληρώσεως 90 ετών ζωής
γίνεται αφορμή να μελετήσουμε όσα με πολύ αγάπη και συνέστηση ευθύνης οι συγγραφείς προσέφεραν σε τούτο το κανίσχυο γνώσης, φιλότητας και έκφρασης ευχαριστίας. Απόψε, Νικόλαε Μακάριε, στην αυλή που κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή είναι η Εκκλησία, η Καθολική του Θεού και η Αποστολική Εκκλησία, είναι αλήθεια πως μοσχοβολεί η ψυχή μας. Απολαμβάνουμε τη χαρά του Χριστού μας. Τον ευγνωμονούμε και τον δοξάζουμε. Τον δωτήρα παντός αγαθού, αλλά και σε ευχαριστούμε για την απόλαυση αυτή. Δίκαιο όμως είναι αυτήν την ώρα να επενέσω την παρέα των φίλων σου που είχαν την θεάρεστη πρωτοβουλία, την Επιστημονική Επιτροπή, τον κύριο Άγγελο Μαντά που είχε την επιμέλεια της έκδοσης και όσους άλλους εκοπίαζαν για το σκοπό αυτό. Ευχαριστίες οφείλω και στους συνεργάτες μου στην Ιερά Μητρόπολη και τα μέλη του περί την ταπεινότητά μου Διοικητικού Συμβουλίου του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, ήτι τον Αντιπρόεδρο, Θεοφιλέστατο Εψηφισμένο Επίσκοπο Σκοπέλου κύριο Νικόδημο, τον Δικηγόρο και Νομικό μας Σύμβουλο κύριο Σπυρίδων Αγγελή, τον κύριο Πρόδρομο Ενωτιάδη, τον κύριο Χρήστο Γιακομίδη, τον Ιερατικό Προϊστάμενο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Ιωάννη Μάρκου και τον Γενικό Γραμματέα κύριο Δημήτριο Τούση, οι οποίοι ομοφόνος και ενθουσιωδώς ενέκριναν την κατεπιταγήν της καρδίας μου ταπεινή μου πρόταση περί της εκδόσεως αυτού του αξιολόγου χαριστηρίου τόμου. Ας είναι μαζί σου, κύριε Νίκο, και μαζί μας, μαζί σου, το σπάνιο διδάσκαλο και ορθόδοξο φιλόλογο, η χάρη του Οσίου Ιωάννου, και μακάρι να μας αξιώσει και για κάτι περαιτέρω, πολύ πολύ σπουδαίο. Σεβασμιότατε, Θεοφιλέστατε, αγαπητοί πατέρες, ενδυμότατοι άρχοντες και ευλογημένοι μου χριστιανοί, συνάντησα σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, όπου είχα μεταβεί για τη χειροτονία σε επίσκοπο του Θεοφιλεστάτου Λακεδαιμονίας κυρίου Θεοφίλου, τον μακάριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος μου έκαμε την τιμή να τον εκπροσωπήσω απόψε και να μεταφέρω τις ευλογίες του και τον χαιρετισμό του, τον οποίον ευθύς θα αναγνώσω και έτσι θα τελειώσω. Αφού πάλιν και πολλάκις θα δοξάσω ευγνωμόνος τον Άγιο Θεό που μας χάρισε τον Νικόλαο. Ο χαιρετισμός του μακαριωτάτου. Επένων πολλών άξια η πρωτοβουλία για την έκδοση χαριστηρίου τόμου προς τιμήν του Νικολάου Τριανταφυλόπουλου, του κρατεού φιλολόγου, του χαρισματικού λογοτέχνη, του ακάματου και σεμνού πνευματικού εργάτη, του πρίτανη των παπαδιαμαντικών σπουδών, του πιστού τέκνου της Εκκλησίας μας. Ο Νικόλαος Διονυσίου Τριανταφυλόπουλος, γόνος ευσεβούς οικογενείας, ανατράφηκε και εξ απαλώνων ήχων γαλουχήθηκε με τις αξίες της ελληνορθοδόξου παραδόσεώς μας, οι οποίες αποτέλεσαν και αποτελούν το εδραίο θεμέλιο του πνευματικού του οικοδομήματος και την πηγή έμπνευσης του γιγαντιαίου και πολυσχηδούς συγγραφικού έργου του. Είχα την ευλογία να σχετιστώ με την οικογένειά του στη Χαλκίδα
κατά τα γυμνασιακά μου χρόνια. Να έχω δε ως γυμνασιάρχη τον αείμνηστο πατέρα του, τον Διονύσιο Τριανταφυλόπουλο, ο οποίος κατέλειπε εξαιρέτως αγαθή φήμη στους Καλκιδείς για την αξιοθαύμαστη φιλολογική του κατάρτιση, τον αδαμάντινο χαρακτήρα του, την δικαιοκρισία του και την βαθιά χριστιανική του πίστη. Ο Νίκος Τριανταφυλόπουλος προσέφερε και εξακολουθεί να προσφέρει πολλά στον τόπο μας. Άξιος συνεχιστής του εκπαιδευτικού έργου του πατέρα του, τίμησε το λειτουργήμα του καθηγητού όπου κι αν υπηρέτησε, στην Κύπρο, στην Λίμνο και στην Εύβοια. Δεν επεδίωξε τίτλους και ανώτερες θέσεις. Η μεγαλύτερη ικανοποίησή του ήταν η δουλειά μέσα στην τάξη, η ψυχική επικοινωνία με τους μαθητές και τις μαθήτριές του, μέσα από την βιωματική προσέγγιση της ελληνικής μας λογοτεχνίας, αρχαίας και νέας. Μαθαίνω ότι και σήμερα ακόμη, στο τέλος της ένατης δεκαετίας του βίου του, αποδέχεται πρόθυμα προσκλήσεις νέων συναδέλφων του, προκειμένου να διδάξει στην τάξη τους. Ως φιλόλογος και λογοτέχνης έχει να παρουσιάσει αξιοζήλευτο έργο. Άλλοι αρμοδιότεροι εμού θα μιλήσουν γι' αυτό. Εγώ θα περιοριστώ να αναφερθώ στη σκιαθήτικη φιλολογική δραστηριότητά του. Καταρχάς, στη μνημειώδη κριτική έκδοση των απάντων του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη και τη λυπή φιλολογική δραστηριότητά του γύρω από τον Άγιο των Γραμμάτων μας, που αποτελούν έργο ζωής του τιμωμένου. Στις δύσκολες ημέρες που διέρχεται ο τόπος μας, τώρα που οι πολλές και ποικίλες δοκιμασίες θολώνουν το νου μας, η μνημόνευση του Παπαδιαμάντη μαζί με τον Σολομό, σύμφωνα με τη γνωστή προτροπή του Οδυσσέα Ελίτη, είναι ιδιαίτερα ευεργετική. Σε αυτή τη μνημόνευση του Παπαδιαμάντη, τη μεγαλύτερη συνεισφορά έχει το έργο του Τριανταφυλόπουλου. Όμως, ο κατά γενική νομολογίαν κορυφαίος παπαδιαμαντολόγος δεν θαμπόθηκε τόσο πολύ από το μεγαλείο του Παπαδιαμάντη, ώστε να παραβλέψει την αξία του εταίρου της Ιεράς της Κιάθου Διπλοίδος, του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη, του άλλου Αλέξανδρου, τριτεξαδέλφου του πρώτου, του επεσχάτων των ημερών του βίου του μοναχού Ανδρονίκου. Εξέδωσε και εκείνου τα ωραία διηγήματα και αφιέρωσε αρκετές μελέτες στο έργο του, κοινός τόπος των οποίων είναι η ανάδειξη της πραγματικής λογοτεχνικής και πνευματικής αξίας του Μωραϊτίδη, ώστε να αποφευκθεί η επισκίασή του από το όντως μεγαλειώδες έργο του τριτεξαδέλφου του. Αυτήν την έννοια της αγαστής σύμπλευσης των δύο μεγάλων σκιαθητών δηλώνει και ο τίτλος που έχει δώσει ο Τριανταφυλόπουλος στο συλλογικό τόμο για τον Μωραϊτίδη, τον οποίον επιμελήθηκε «Ομόπλων πλοίων». Όμως ο Νίκος Τριανταφυλόπουλος είναι πέρα και πάνω από όλα πιστών τέκνων της Εκκλησίας, κατά μίμηση του γέροντά του Παπαδιαμάντη. Το έργο του, αλλά και η βιωτή του εν γέννη, μαρτυρούν ένα διαρκή εσωτερικόν αγώνα για όσο το δυνατόν συνεπέστερη τήρηση του αποστολικού παραγγέλματος. Γρηγορείτε, στήκετε εν την πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε, πάντα ημών εν αγάπη γυναίστο. Η δημόσια παρουσία του είναι μια γενναία ομολογία πίστεως, ανεπηρέαστη από ποικίλες αντιδράσεις και αμφισβητήσεις. Δεν είναι άνευ σημασίας το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του δοκιμιακού έργου του είναι αφιερωμένο στην αποδόμηση των ισχυρισμών των μελετητών εκείνων, οι οποίοι θέλουν να διαβάζουν και να αναλύουν τον Παπαδιαμάντη ερήμην της ορθόδοξης χριστιανικής ταυτότητάς του. Με δύο λόγια,
Ο Νίκος Τριανταφυλόπουλος αποτελεί φωτεινό παράδειγμα σταθερής και ασυμβίβαστης, ταυτόχρονα όμως έλογης και αφανάτιστης βίωσης της χριστιανικής αλήθειας εν λόγω και έργο. Δίκαιος λοιπόν ο δια του παρόντος τόμου έπαινος. Χαιρετίζοντας την έκδοση του χαριστηρίου αυτού τόμου εκ βάθους καρδίας, εύχομαι στον τιμόμενο υγείαν κατάμφο, δύναμη πνευματική και τον άνωθεν φωτισμό για συνέχιση του δημιουργικού πνευματικού του έργου εις έτη πολλά. Ο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Παπαθανασίου. Σεβασμιότατε και θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες και σεβαστές μητέρες, αιρετοί εκπρόσωποι του εβοϊκού λαού και αξιωματούχοι, κυρίες και κύριοι, είναι πασίγνωστο ότι έργο ζωής του κυρίου Τριανταφυλόπουλου είναι η σπουδή του Παπαδιαμάντη και άλλων σπουδαίων γραφιάδων, όπως ο Σκαρύμπας, αλλά κατεξοχήν του Παπαδιαμάντη. Με το που θα μνημονεύσουμε οποιοδήποτε έργο του μεγάλου σκιαθήτη, στο νου μας έρχεται το όνομα και τα χέρια μας ψηλαφούν τους κόπους του επιμελητή του. Παρόλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι η παπαδιαμαντική και όποια άλλη σπουδή δεν είναι ο κορμός του κυρίου Τριανταφυλόπουλου. Κάτι άλλο είναι ο κορμός του και οι όποιοι κόποι του έρχονται ως καρποί του εν λόγω κορμού. Ποιος είναι ο κορμός του κυρίου Τριανταφυλόπουλου? Ο κορμός του είναι το ότι πρόκειται για δάσκαλο. Νιώθω πως αυτή είναι η βασική ιδιότητά του και πως ό,τι δημιουργεί και προσφέρει είναι έκφραση, εκδήλωση, πραγμάτωση της δασκαλικής ψύχας του. Όλα καρπίζουν από τον κορμό της δασκαλοσύνης του και γι' αυτό επέλεξα το σχόλιο μου για τον τιμητικό τόμο που επιδίδεται σήμερα να είναι ακριβώς η ανάδειξη της δασκαλοσύνης του. Νομίζω πως εδώ χρειάζεται να εξηγήσω για ποια δασκαλοσύνη μιλώ, ποια δασκαλοσύνη βλέπω να ενσαρκώνει ο κύριος Νίκος. Φυσικά δεν μιλώ για την τυπική ιδιότητα του εκπαιδευτικού, την οποία προσδίδει ένα πτυχίο. Μιλώ για μια συναρπαγή, για έναν ερωτικό καημό δόξα τω Θεώ αθεράπευτο, μιλώ για το μυστήριο της μαθητείας. Η αίσθησή μου είναι ότι ο κύριος Τριανταφυλόπουλος υποστασιοποιεί το παράδοξο ρήμα «μαθητεύω». Στην αρχαία ελληνική, «μαθητεύω» σημαίνει «είμαι μαθητής κάποιου». Στην Καινή Διαθήκη όμως το ρήμα πάβει να είναι μόνο αυτοπαθές. Εκεί πλέον «μαθητεύω» σημαίνει «κάποιον τον κάνω μαθητή». Και μάλιστα τον κάνω μαθητή όχι δικό μου, αλλά μαθητή άλλου, μαθητής του οποίου είναι και ο ίδιος ο διδάσκων. Με δύο λόγια, δάσκαλος αληθινός είναι αυτός που μαθητεύει και μαθητεύει. Αυτός ο οποίος ζει την ίδια του τη ζωή ως μαθητεία και μαθαίνει τους ανθρώπους πώς να είναι μαθητές. Μαθητές πάντα, δηλαδή ποτέ φτασμένοι, αλλά ως τη δύση της ζωής, πεινασμένοι για την δικαιοσύνη, διψασμένοι για την ελευθερία. Στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, η ιδιότητα του μαθητή είναι απλώς η πρώιμη φάση, ιδιότητα η οποία λύγει τελεσίδικα με την αποφύτηση. Όμως, στην ευαγγελική οπτική και στην πράξη του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, η κατάκτηση του αμφίσιμου μαθητεύειν είναι άσκηση ισόβια, ζητούμενο ισόβιο. Είναι το μυστήριο της εμπιστοσύνης. Αντιλέγοντας κάποτε σε ποικίλες ερμηνείες που επιχειρούνται για τον Παπαδιαμάντη, ο κύριος Τριανταφυλόπουλος είχε πει «Το θέμα είναι να αφήσουμε να μας προσεγγίσει εκείνος με την αλήθεια του, να του παραδοθούμε με εμπιστοσύνη». Το μυστήριο της μαθητείας λοιπόν είναι ο αντίποδας της υποτέλειας, της οπαδοποίησης και της εθελοδουλείας.
είναι η αγάπη που κινητοποιεί όλη την ανθρώπινη ύπαρξη και την καρδιά, αλλά και το νου. Εμπιστοσύνη εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύου σου. Άσκηση ισόβια, ζητούμενο ισόβιο. Ξέρουμε ότι το συγκλονιστικό κύκνιο διήγημα του Παπαδιαμάντη, ο αντίκτυπος του νου, έχει δημοσιευτεί στα άπαντα δίχως τελεία. Ημιτελές, ανοιχτό δηλαδή. Όπως ανοιχτό, ανολοκλήρωτο, ήτι ακόμα γραφόμενο βιβλίο, είναι και οι πράξεις των Αποστόλων. Η συγγραφή τους συνεχίζεται με την πράξη της κοινότητας στο εκάστοτε σήμερα. Τέτοιας λογής συνέχιση, πιστή και δημιουργική ταυτόχρονα, είναι οι γραφές του κυρίου Τριανταφυλόπουλου. Νιώθω ότι η δασκαλομάνα και ο τυφλοσούρτης του κύριε Αλέξανδρου συνεχίζονται με τον γαμπρό στο Βαρβάκιο και με τα φλούδια του κυρίου Νίκου. Ειδικά τα φλούδια, επιτρέψτε μου να κοντοσταθώ σε αυτά, είναι εμβληματικά και προφητικά. Με την τόρμη μιας αλήθειας που έχει απίστευτη διαχρονία από την πρώιμη ηλικία του συγγραφέα τους μέχρι την τωρινή ωριμότητά του, και σε μια κοινωνία της οποίας η δυστοπία, η ιεράρχηση, η πειθάρχηση και η εθελοδουλεία απλώς αλλάζουν μορφές. Τα φλούδια θέτουν το βασικό ανθρωπολογικό ζήτημα, ζήτημα ταυτόχρονα και παιδείας και πολιτικής. Τι συνιστά τον όντος θησαυρό του ανθρώπου και ποια από τα παράσημα, τα αξιώματα, τους τίτλους, τις αριστείες και τα επιτεύγματά μας είναι απλώς σκουπίδια. Σκουπίδια τα οποία, ωστόσο, συνήθως κατέχουν την πρώτη θέση στα βιογραφικά μας και στα φυλάδια μας. Χρειάζεται διαυγής ματιά και ανυπόταχτη ψυχή για να αντέξει κανείς λυτρωτικά τα λόγια τα οποία στην Αποκάλυψη το Πνεύμα του Θεού τα απευθύνει σε κάποιον εκκλησιαστικό προεστό, στις φλούδες είναι προεστός της εκπαίδευσης, καυχέσαι πως είσαι πλούσιος από έργα, πως απόκτησες μεγάλη πνευματική περιουσία. Ξεχνάς, φαίνεται, πως στην πραγματικότητα είσαι ταλέπορος και αξιοθρήνητος, φτωχός, τυφλός και γυμνός. Αν όχι έργο δασκάλου, η φανέρωση αυτής της φτώχειας, της τυφλότητας, της γυμνότητας, τότε πιανού. Και δει σε μέρες που αυτά τα χαρακτηριστικά όχι επιβιώνουν, αλλά επιβραβεύονται σε κάθε χώρο, κυριολεκτικά. Όπως καταλαβαίνετε, η επιμονή μου ότι η σπονδυλική στήλη του κυρίου Τριανταφυλόπουλου είναι η δασκαλοσύνη του, δεν είναι σχόλιο, ειδικά για το τρίτο μέρος του τιμητικού τόμου, το οποίο στεγάζει μαθητών και φίλων χαιρετισμούς. Είναι ερμηνεία όλης της βιωτής του και όλων των δώρων που μας έχει χαρίσει. Μέσα στον πολύτιμο αυτόν τόμο, ο προσεκτικός αναγνώστης θα διακρίνει τα χνάρια αυτών των πραγμάτων. Το θάρρος, την ευθυκρισία, ακόμα και εκεί που κάποιος μπορεί να διαφωνεί, την αβυσαλαία αρετή του να μην μαθητεύεις τους άλλους, αν δεν μαθητεύεις ο ίδιος. Δύο παραδείγματα, επιτρέψτε μου να φέρω. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε υπόψη μας τους παπαδιαμαντικούς χαλασοχώριδες. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι εκτός από το παράβολο των 50 ευρώ για την εκλογική κάθοδο, κάθε υποψήφιος και υποψήφια θα έπρεπε να εξετάζεται πάνω στους χαλασοχώριδες. Αλλά όχι με τον τρόπο του βολικού ψητακισμού, ο οποίος συνδράμει την κατεδάφιση των ανθρωπιστικών επιστημών. Με τον τρόπο της καθόδου στον άδη της ναρκισιστικής ψυχής. Όχι απλώς στον άδη της ψυχής των άλλων, αλλά ημών των ιδίων. Ποιος και ποια το τολμά. Ακούστε την φοβερή, ήρεμη δύναμη την οποία αποπνέουν τα λόγια του κυρίου Νίκου, καθε μία λέξη των οποίων πρέπει να την πλησιάσεις ως προσκυνητής, σε άσκηση μαθητείας και όχι με φεϊσμπουκικές αγριάδες που δεν μουλιάζουν στον πολύτιμο βασανισμό του στοχασμού. Χρειάζεται, λέει ο κύριος Νι Δέλτα Τριανταφυλόπουλος, να διαβάσουμε όλοι προσωπικά και δίχως ευθυξίες και αυτοεξαιρέσεις τους χαλασοχώριδες των πολιτισμών ιστοχωρίων και άλλα έργα. Επιτρέψτε μου να αναφέρω και μια προσωπική μας στοιχομηθεία. Πριν 10 χρόνια,
το 2013, παρουσιάζαμε στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Πορθμός του ακάματου φίλου Θοδωρή Παντούλα ένα τολμηρό τεύχος του περιοδικού Σύναξη, αφιερωμένο στο ασύμβατο χριστιανικής πίστης και ναζισμού και εγχώριου νεοναζισμού. Σχολιαστής μάλιστα του τεύχους και κρυστάλλινος συναντιλήπτορ ήταν ο τότε αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Δεοχάρης. Καθώς λοιπόν έκανα κουβέντα για το χρέος απόρριψης των πολιτικών αποβρασμάτων, ο κύριος Νίκος γύρισε και μου είπε «Και για αυτά τα αποβράσματα ποιος θα νοιαστεί?» Ερώτημα κορυφαίο από σπλάχνα δασκάλου τετρωμένου αγάπης. Ναι, η απελευθερωτική πράξη χρειάζεται να πάρει είδηση ότι σε κάθε κακοπραγία δεν υπάρχουν μόνο θύμα και θήτης. Υπάρχουν δύο θύματα. Το πρώτο θύμα είναι ο ίδιος ο θήτης, αυτός που έχει εκχωρήσει τον εαυτό του στο δαιμονικό. Είναι χρέος και δική του απελευθέρωση. Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν κατέβει από τον πύργο των επιδόσεων και έχουν καθίσει στο θρανείο του μαθητή τους που απέπνεε απειλή, θα το νιώσουν αυτό, με άβρα παπαδιαμαντική. Προετών, ένα τεύχος της Σύναξης κοσμήθηκε από ένα κειμενάκι του κυρίου Τριανταφυλόπουλου, σε μια μισή σελίδα όλο και όλο. Ο κύριος Νίκος μας έδειξε πώς ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές του να διαγνώσουν χνάρια του Θεού και εκεί όπου νομίζουμε πως ο Θεός είναι απόν. Καλεί τους μαθητές του να ανοιχτούν στην μυστική δράση του Χριστού, μια διάσταση από τα έγκατα της χριστιανικής παράδοσης, μολονότι απεχθεί σε θρησκευτικούς εισαγγελείς. Ο κύριος Τριανταφυλόπουλος εκεί σχολίασε μία αναφορά στην μουσουλμάνα Σούφια Σκήτρια Ραμπία Αλ Ανταγουίγια του 8ου αιώνα, παράθεμα από τη Μεσοποταμία, σημερινό Ιράκ, η οποία περιπλανιόταν στους δρόμους της Βαγδάτης με ένα κουβά νερό στο ένα χέρι και μια αναμένη δάδα στο άλλο. Όταν τη ρωτούσαν γιατί τα κουβαλάει όλα αυτά, εκείνη απαντούσε «Θέλω να σβήσω τη φωτιά της κόλασης και να κάψω τον παράδεισο με τη φωτιά της δάδας, ώστε οι άνθρωποι να αγαπάνε τον Θεό τον ίδιο, όχι από φόβο για τη φωτιά, αλλά ούτε και για τα καλά του παραδείσου». Όλα αυτά συνοψίζονται, νομίζω, στην καλοδουλεμένη και καλοζυγισμένη διατύπωση του κυρίου Τριανταφυλόπουλου σε μια άλλη ευκαιρία. Λόγια δικά του. «Τολμηρότατα ήγουν χριστιανικότατα και άρα φιλάνθρωπα». Τολμηρότατα, χριστιανικότατα, φιλάνθρωπα. Αγία Τριάς και ομοούσια και αχώριστος. Είπα ότι χνάρια όλων αυτών θα τα βρει ο σεβαστικός αναγνώστης σε αυτό τον καλουδουλεμένο τόμο αντιπελάργησης. Θέλω λοιπόν να κλείσω, καλώντας όλους μας να δούμε άλλον έναν καρπό της δασκαλοσύνης του κυρίου Τριανταφυλόπουλου. Και ο καρπός αυτός είναι έμψυχος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέβαλε τεράστιους αθέατους κόπους για την πραγματοποίηση του τόμου. Πραγματικά με αφοσίωση και ταυτόχρονα με θηριωμαχίες στις οποίες η ζωή φέρνει τους αγωνιστές της. Μιλώ για τον Άγγελο Μαντά, έναν δάσκαλο που έχει μαθητεύσει πλήθη μαθητών επειδή μαθητεύει στον δάσκαλο της μαθητείας, Νίκο Τριανταφυλόπουλο. Συγχωρέστε με, δεν μετατοπίζω το κέντρο βάρους της ομιλίας μου από τον τιμόμενο στον τιμόντα. Για τον τιμόμενο συνεχίζω να μιλώ. Για ψηλαφυτό καρπό του με σάρκα και οστά. Ο Άγγελος σχετίστηκε με τον κύριο Νίκο όταν ξεκινούσε τη φοιτητική του ζωή και στις βροχιδών συναντήσεις μαζί του έζησε, όπως ο ίδιος μου έχει πει, ένα παράλληλο πανεπιστήμιο. Μίμηση στα κείμενα, στην σοφία, στην διείσδυση κάτω από την κρούστα και στο πάθος για υπηρέτηση όχι απλώς στην δημόσια εκπαίδευση, αλλά για υπηρέτηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, σας ευχαριστούμε και για τούτο το δώρο σας στη ζωή μας. Και σας παρακαλώ μόνο για ένα πράγμα. Δεχτείτε κάθε λέξη που ξεστόμησα ως απολύτως ειλικρινή. Φτωχιά, ναι, αλλά από τα βάθη της καρδιάς μου και μόνο. Να είστε καλά. Και
Και τώρα να δούμε τι έχει να μας πει ο μαθητής για τον δάσκαλό του, όπως υπογράμμισε ο κ. Παπαθανασίου. Κύριε Μαντάρχε, του το λόγο. Να δω αν θα μπορέσω να τα πω για τη μία λίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού που έχει κλείσει το καμό. Φαντάζομαι όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Σεβασμιότητα δεν, επιτρέψτε μου να κάνω μία παράκαμψη του εκκλησιαστικού εθνοτυπικού πρωτοκόλλου και να προσφωνήσω τον Άγιο Θεσσαλονίκης με την προσφώνηση που δικαιούται στα όρια της Μητροπόλεως του, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να τον προσφωνήσω στη Συμβασιλέουσα. Παναγιώτατε λοιπόν. Άγιε, εψηφισμένη Άγιε Σκοπέλο, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βρεστά, κύριε εκπρόσωποι των αγών, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κύριοι καθηγητές, ο ποιητής Γιάννης Παρτίλης, ένας από τους συμμετέχοντες συγγραφείς στον σήμερα παρουσιαζόμενο τόμο, έδωσε στο κείμενό του τον τίτλο «Έργο και δηλούστε τα στιμάς». Η φράση μας παραπέμπει στον πρόλογο του Κηδίδιου Επιτάφιου, όπου ο Περικλής δηλώνει «Εμοί δε αρκούν αν εδώ είναι». Ανδρών αγαθών, έργο γερωμένων, έργο και δηλούστε τα στιμάς. Που σημαίνει ότι σε ανθρώπους που αναδείχθηκαν αγαθοί, αγαθοί με την αρχαία, την πλούσια σημασία του όρου. Με το έργο τους, με έργο πρέπει και να ανταποδίδουν και οι τιμές. Ακριβώς αυτή η ιδέα που περιέχεται στην προτροπή του αρχαίου ρήτορα βρισκόταν στη σκέψη αρκετών φίλων και μαθητών του Νίκου Τριανταφυλόπουλου, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία να καταρτιστεί ένα έργο προς τιμή του δασκάλου. Και ύστερα από εργώδεις προσπάθειες έχουμε σήμερα στα χέρια μας έναν ευμεγέθη τόμο αφιερωμένο στον άνθρωπο του οποίου η πνευματική παρουσία αποτελεί ορόσημο στον χώρο των γραμμάτων μας εδώ και πάνω από μισό αιώνα. Μέσα από τις εργασίες που φιλοξενούνται σε αυτό το βιβλίο σκιαγραφείται με αγάπη αλλά και με ειλικρίνεια, με αντικειμενικότητα, με τιμιότητα η προσωπικότητα του τιμωμένου, αλλά και διερευνούνται και φωτίζονται περαιτέρω πεδία των δικών του επιστημονικών, λογοτεχνικών και γενικότερα πνευματικών ενδιαφερόντων. Στη σχετική πρόσκλησή μας ανταποκρίθηκαν σε τι εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, και μια πλειάδα εκλεκτών εργατών του Πνεύματος, ανθρώπων που αναγνωρίζουν και τιμούν το πνευματικό κεφάλαιο που λέγεται μη δέλτα Τριανταφυλόπουλος. Θα ήθελα να σημειώσω εδώ ότι ο Τριανταφυλόπουλος έχει έρθει και χέρι εκτιμήσεως και από ανθρώπους των οποίων οι ιδέες δεν τον βρίσκουν σύμφωνο. Τέτοιες ιδέες, σταλμένες όμως με αγάπη και σεβασμό προς αυτόν, δεν αποκλείστηκαν από τον παρόντα τόμο ως δείγμα της ευρύτητας πνεύματος και της διαλεκτικότητας του πνεύματος. Αν κάτι πρέπει να υπογραμμιστεί ιδιαίτερα από τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που τιμούμε σήμερα, είναι ακριβώς αυτό το εύρος των πνευματικών ενδιαφερόντων του και η διαλεκτική συμφετικότητα στην ενασχόληση με θέματα όχι μόνο απόμακρα από τα βασικά του ενδιαφέροντα, αλλά και φαινομενικά αντικρουόμενα μεταξύ τους. Αποτελεί κοινό τόπο, ακούστηκε άλλωστε πολυπλώς, ότι στα φιλολογικά μας πράγματα σήμερα το όνομα του Τριανταφυλόπουλου ταυτίζεται με το όνομα του Παπαδιαμάντη. Ναι, είναι ο εκδότης της κριτικής έκδοσης των απάντων του Σιαθίδη, έργου μνημειώδους που έφερε εις πέρας με τη συνεργασία
και θυσιαστική συμβόλευση του Δημήτρη Μαυρόπουλου. Ναι, είναι ο άνθρωπος που όσο κανείς άλλος μελέτησε και ανέδειξε ποικιλοτρόπως το έργο του Σκεφίδη, είναι ο Πατριάρχης των Παναδιαμαντικών Σπουδών, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε στην τελετή αγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Αριστοτηλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα όμως είναι ο φιλόλογος εκείνος που ασχολήθηκε με σοβαρότητα, ευβρύθεια και ακρίβεια με πλειάδα άλλων λογοτεχνών, λογοτεχνικών και γενικότερα πνευματικών θεμάτων. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του Γιάννης Καλύμπα και ότι μεγάλο μέρος του λογοτεχνικού του έργου βρίσκεται σε διαρκή αναφορά προς τη γραφή του Καλκιδαίου Ανατρεπτικού Λογοτέχνη. Η σχέση του με το σκληρικό έργο είναι ένα θέμα μεγάλο και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Κάποιες από τις εργασίες του τόμου αναφέρονται στο θέμα αυτό. Εκείνο όμως που χρειάζεται βαθύτερη διερεύνηση είναι το εξής ερώτημα. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που γράφει αλλά και ζει στο πνεύμα του Παπαδιαμάντη να κινείται τόσο άνετα και μέσα στον κόσμο του Σκαλύμπα? Μια πιθανή απάντηση που θα εξηγούσε την αντιφατικότητα με όρους αποκλειστικά αισθητικούς νομίζω ότι δεν θα απέδειχε την πραγματικότητα. Προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχει ένας κοινός ονομαστής ανάμεσα στους δύο κόσμους, μια κοινή αφετηρία συναισθηματικού και βαθύτερα υπαρξιακού χαρακτήρα. Και είναι η κινητήρια αυτή αρχή η αγάπη. Η αγάπη ως αναγωγική δύναμη. Και εξηγούμε. Η αγάπη για την Εκκλησία και την Ορθόδοξη πίστη τον οδήγησε με την παρότρινση και του δασκάλου του Ζήσιμου Λορεντζάτου στον Παπαδιαμάντη. Η αγάπη για τη Χαλκίδα, τη μυθικά θαλασσινή Χαλκίδα, τον οδήγησε στο Σκαλύμπα. Και βέβαια, η αναγωγικότητα αυτής της αγάπης είχε αμφίδρομο χαρακτήρα. Ο Παπαδιαμάντης με τη σειρά του ενίσχυσε την αγάπη για την πίστη στην ελληνοορθόδοξη εκδοχή της, ενώ ο Σκαλύμπας του ενέπνευσε περισσότερη θαλασσολατρία και χαλκιδολατρία. Ακολούθησε φυσικά η αισθητική αποτίμηση των δύο έργων με τη διαπίστωση της διαφορετικότητας αλλά και της μοναδικότητας του καθενός από τους δύο στο επίπεδο της γραφής, του ύφους, της τέχνης γενικά. Αυτές οι δύο αγάπες ανταλλαγούνται και στον τίτλο του παρόντος τόμου. Ο τίτλος είναι «Λιμενάρχης και Βαρδιάνος». Ο πρώτος όρος μας παραπέμπει στη θάλασσα, στις θαλασσινές αγάπες του Τριανταφυλλόπουλου, στην ευρύπια και πανευρύπια Χαλκίδα, στο Σκαλύμπα και στη χαλκιδική μυθολογία του, κυρίως όμως στο λογοτέχνη Τριανταφυλλόπουλου. Ας μην ξεχνάτε ότι «Λιμενάρχης Ευρύπων» είναι ο τίτλος ενός από τα πεζογραφικά βιβλία του, για μένα του καλύτερου, αλλά και ότι το σύνολο σχεδόν του λογοτεχνικού του έργου, πεζού και ποιητικού, αναδίδει θάλασσα και ναυτοσύμβολο. Ο Βαρδιάνος από την άλλη μας πηγαίνει στο Παπαδιαμάντη και στον φιλόλογο Τριανταφυλλόπουλο. Ένα από τα καλύτερα διηγήματα του Σκεφίτη είναι το «Βαρδιάνος στα Σπόρκα». Οι Βαρδιάνοι, λέει ο Παπαδιαμάντης, ήταν οι γεροί ναύτε ή άλλοι άνθρωποι του τόπου πτωχοί, ήτινες χάρη μικρού μισθού εδέχονται να σπορκαριστούν ήτι να τεθώσει υποκάθαρση όπως επιβλέπωση την ακριβή τήρηση της καθάρσεως των πλοίων. Βρισκόμαστε, θυμίζω, στην εποχή κατά την οποία η διάδοση επιδημιών αποτρεπόταν με σπόρκα ή τη λιμοκαθαρτήρια. Η γριά Σκέβου, έχοντας μάθει ότι ο γιος της, άμα διεπιστρωθεί το αποτοματικό του ταξίδι, έχει κλειστεί στο λιμοκαθαρτήριο, στη γειτονική της Σιάθου Νήσου Τσουγριά, για να είναι κοντά του και να τον προσέχει, αποφασίζει να μεταμφιεστεί σε άντρα και να προσληφθεί ως Βαρδιάνος.
Ο Διαδευνόπουλος λοιπόν δέχτηκε εφόρου ζωής να σπορκαριστεί, τηρώντας συνειδητά και με συνέπεια μια έντιμη λιτότητα βίου για να επιβλέπει την κάθαρση του παπαδιαμαντικού έργου, αποκαθιστώντας κακοποιήσεις του κειμένου και αποκρούοντας οθνίες παρανοήσεις και παραποιήσεις του παπαδιαμαντικού πνεύματος. Βαδιάνος λοιπόν ευσυνείδητος, συνεπής, αυστηρόσωστος και μαχητικός όταν χρειάστηκε, ακριβοδίκαιος και πιστικά δημιουργικός. Στην αδιάλειπτη αυτή βάρδια του είχε όμως ταυτόχρονη έρμηνα και για κάποιους πνευματικούς συγκινείς του σκεφτείτε, όπως ο τριτεξάδελφός του Μωραϊκίδης, αλλά και ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Ο Μωραϊκίδης μάλιστα, ο μοναχός Ανδρόνικος στα τέλη του βίου του, αποτέλεσε μόνιμη παράλληλη έρμηνα του τριανταφυλόπου, ο οποίος εξέδωσε σε τρεις τόμους τα διηγήματά του και τον τοποθέτησε με ομότιτλο βιβλίο ως ομόπλουν πλοίων δίπλα στο απαντημάτι. Θα ήταν λάθος όμως αν, παρασυρμένοι από την ενδεικτικότητα του τίτλου του αφιερωματικού μας τόμου, παραθεωρούσαμε και ένα ευρύτερο πεδίο φιλολογικού ενδιαφέροντος που εδράζεται σε μια στέρεη και σπάνια γεωμάθεια και ελληνομάθεια του τιμωμένου. Εφόδια που τον κατέστησαν ικανό μεταφραστή κειμένου του Πολύβιου, του Διόνους Χρυσοστόμου, του Ιωάννου Αναστημού, του Ιωάννου του Θεολόγου. Πατώντας γερά στην αρχαία ελληνική και τη χριστιανική γραμματεία, απλώνεται σε όλο το φάσμα της νεοελληνικής φιλολογίας, αναδεικνυόμενος σε έναν από τους εγκυρότερους νεοελληνιστές καιρού μας, διαρκώς παρών στα γράμματά μας, με πέρα από τα βιβλία του, πληθώρα άρθρων και άλλων δημοσιευμάτων σε σχετικά με το χώρο έντυπα. Έργο τιτάνιο και μάλλον ακατόρθωτο θα ήταν η αναζήτηση και δημοσίευση όλου αυτού του πνευματικού αμυντού των διάσπαρτων δημοσιευμάτων. Ωστόσο, θα πλούτιζε τη φιλολογία μας μια αντιπροσωπευτική ανθρώπιση του. Εξίσου διαφωτιστική για την εμβέλεια των ενδιαφερόντων του είναι και η πλουσιότατη αλληλογραφία του με τους σημαντικότερους πνευματικούς ανθρώπους του 20ου αιώνα. Πρόσφατα εκδόθηκε σε έναν ευμεγέθη τόμο 416 σελίδων η αλληλογραφία του με τον σπουδαίο κριτικό φιλόλογο και πανεπιστημιακό καθηγητή Στυλιανό Αλεξίου, η οποία ωστόσο αποτελεί μικρό μόνο μέρος της αλληλογραφίας του ενδιαφερόντων. Μια ιδέα αυτής της πνευματικής ευμεγέθησης του τιμωμένου μας δίνει και ο παρόν τόμος. Με εργασίες που αφορούν αγαπημένα θέματα του νεοελληνιστή Διανταφυλόπουλου πέρα από τις μεγάλες του αγάπης. Έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε ασφαλέστερα και την αξία των βραβεύσεων και διακρίσεων που έχουν επιταψηφθεί στον τιμόμενο από την Ιερά Σύνοδο, την Προεδρία της Δημοκρατίας, την Ακαδημία Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όλες οι παραπάνω πτυχές θίγονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στα κείμενα του τόμου. Με τρόπο όμως που δείχνει ότι η όλη ποικιλία της θεματικής του βρίσκεται διαρκώς sub specie aeternitatis, υπό το πρίσμα δηλαδή της αιωνιότητας. Έτσι, αν θα θέλαμε να εξαγάγουμε μια τελική συνισταμένη που να συνεφαλιώνει επιγραμματικά το πνεύμα της πλειονότητας των κειμένων αυτών, θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν χριστιανό διηγούμενο. Αν όμως θελήσουμε να είμαστε ακριβέστεροι, τότε θα επιλέξουμε και θα το αποδώσουμε έναν τίτλο που απηχεί και δική του ρητή ομολογία. Νικόλαος Διονυσίου Τριανταφυλόπουλος, πιστών τέκνων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η δομή του βιβλίου είναι τριμερής. Έχουμε ένα πρώτο μέρος με τον τίτλο «Προσδρύσεις», όπου δημοσιεύονται κείμενα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας κ. Ιωαννίου, του τέλους Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπιου Παυλόπουλου, του Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, του Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Δασίου κ. Ιεροθέου και του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, βέβαια ο τελευταίος
Στο βιβλίο φέρει τον τίτλο «Επίσκοπος Αργών», καθώς το τυποθήκη του βιβλίου είχε δοθεί μικρόν πρώτης πανάξιας ζωής του. Στη δεύτερη έκδοση. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου με τίτλο «Άρθα δοκίμια και μελέτες» περιέχει κείμενα που αναφέρονται στο κειμένο και συνδύσσονται με το έργο του, αλλά και τα φιλολογικά γενικότερα ενδιαφέροντά του. Στο τρίτο μέρος με τίτλο «Μαθητών και φίλων χαιρετισμοί» φιλοξενούνται κείμενα με έντονο τον λογοτεχνικό χαρακτήρα, τα οποία απευθύνονται στον δάσκαλο, στον φίλο, στον συγγραφέα και πνευματικό άνθρωπο του Ελευθερόπουλου, με αισθήματα αγάπης, ευγνωμοσύνης, θαυμασμού και εκτίμησης. Στο δεύτερο και το τρίτο μέρος, οι συγγραφείς κατατάσσονται με αλφαβητική σειρά. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει κατάλογος των συγγραφείων με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις πολλών από αυτούς για την περίπτωση που κάποιος αναγνώστης θελήσει να επικοινωνήσει μαζί τους για θέματα επιστημονικά ή άλλα. Πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ ότι σεβαστήκαν την επιλογή των συγγραφέων ανάμεσα στο πολυτομικό και το μονοτομικό σύστημα γραφής και ότι στο κάθε σύστημα έγινε ομοιομορφοποίηση της ορθογραφίας και του συστήματος παρακομπών. Το έργο ήταν δύσκολο. Στον τόμο συμμετέχουν 63 συγγραφείς και εκτείνεται σε 616 σελίδες. Το έκαναν δε δυσκολότερο, καθυστερήσεις στην αποστολή των κειμένων, προβλήματα ομοιομορφοποίησης κειμένων γραμμένων σε διαφορετικά κειμενογραφικά προγράμματα, ποικίλες βιωτικές βρήμες, αλλά και προβλήματα υγείας κάποιων εκ των υπευθύνων. Δόξα τω Θεώ όμως, ολοκληρώθηκε επιτέλους μετά από καθυστέρηση 7 περίπου μηνών και το έχουμε σήμερα μπροστά μας. Το όλο εγχείρημα βάρινε τις πλάτες τόσο μη ομάδας πρωτοβουλίας, αποτελούμενης από τον Θεόδωρο Παντούλα, τον Αντώνη Παπαβασιλείο, τον Δημήτριο Διανταφυλόπουλο, τον Κωνσταντίνο Τσιόλη και τον Ομιλούντα του, όσο και της Επιστημονικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τον Λάμπρο Βαρινά, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Σταύρο Ζουγκουλάκη, συγγραφέα, πρόεδρο της Ελληνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, τον Θεόδωρο Παντούλα, συγγραφέα και εκδότη, τον Αντώνη Παπαβασιλείο, συγγραφέα και εκδότη των χρονικών Δυτικής Μακεδονίας και τον Ομιλούντα, συνταξιούχο, σχολικό συμβουλευτικό. Όλοι εμείς αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους εκλεκτούς συγγραφείς, τα κείμενα των οποίων κοσμούν τα παρόντα τόμου. Για τυχόν ατέλειες ή λάθη στην εκτύπωση των εργασιών τους, τα οποία αγωνιστήκαμε να μηδενίσουμε ο φιλοσοφό, τους ζητούμε συγγνώμη. Ευχαριστούμε τους φιλολόγους Άγγελο Καλογερόπουλο και Σαντία Αγριμάκη για τη συμβολή τους στη γλωσσική αρτηριότητα του βιβλίου. Ευχαριστούμε επίσης τον εκδότη Ελλόντα Μαντούλα και τον Κώστα Ζαφυράκη του τυπογραφικού εργαστηρίου Έντυπον για την εκτυπωτική μερινά του. Την ποιότητα του εκδοτικού αποτελέσματος θα την κρίνουν οι αναγνώστες. Ιδιαίτερες ευχαριστήσεις οφείλουμε στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Μητροπολιτικού μας Ναού, του Αγίου Δημητρίου, και στον προϊστάμενο του, πατέρα Εμιλιανό Χρήστο, για τη διοργάνωση αυτής εδώ της εκδηλώσεως, ενταγμένης στο πλαίσιο των 301 Δημητρίων της πόλης μας. Το βιβλίο αυτό όμως δεν θα είχε δει το φως της δημοσιότητας χωρίς την πατρική επιτροπή και τη στολική φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας κ. Χρυσοστόμου. Όταν ορίμασε η ιδέα ενός τόμου για τον Ίδελτα Διανταφυλόπουλο, ανέλαβαν εδώ πηγές χρηματοδότησης. Είχα στο νου μου κάποιους φορείς του τόπου. Το ανακοίνωσα πρώτα στο Σεβασμιότατο. «Δεν θα ψάξεις πουθενά», μου είπε. «Η Χαλκίδα και η Μητροπολίτης χρωστάει τόσο πολλά στον κύριο Λίγο, που η χρηματοδότηση ενός τέτοιου βιβλίου θα είναι για τη Μητρόπολη μας εξόφληση πνευματικού χρέους». Και πράγματι, ως πρόεδρος του Ιερού Προσκυνήματος, Όσιος Ιωάννης Ρώσος, εξασφάλισε την κλείδη χρηματοδότηση της πολυθάπαρκης έκδοσης. Τα λόγια στέκονται φτωχά για να εκφράσουν το μέγεθος της ευγνωμοσύνης μας, τόσο προς τον πρόσωπο του δεσπότη μας,
όχι στο, και στο Ελληνικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και ιδιαίτερα στο Γενικό Γραμματέα του κύριου Δημήτρη Τούση. Με τη γενναία χωρική αυτή, σεβασμιότατε, όσο και με την εμπνευσμένη σημερινή σας ομιλία, αλλά και με το εξαιρετικό σας κείμενο στον τόμο, αποδείξατε ότι ξέρετε να εκτιμάτε και να τιμάτε τους αληθινούς πνευματικούς εργάτες του τόμου. Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω και όλους εσάς που με την παρουσία σας τιμάτε το δάσκαλό μας, αλλά και εμάς τους διοργανωτές της εκδήλωσης. Και να σας πληροφορήσω ότι η κεντρική διάθεση του βιβλίου θα γίνεται από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Ως Μητροπόλεως, το αρχοδαρίτη των βιβλιοθήλων, συνοδών Αλβάντων, αριθμός 32, αλλά και σε άλλα βιβλιοπωλεία. Όσοι των συγγραφέων παρευρίσκονται σήμερα εδώ, μπορούν να παραλάβουν το βιβλίο κατά την έξοδό τους από την αίθουσα. Επίσης, όσοι θα το αγοράσουν, είτε σήμερα από εδώ, είτε αργότερα από το βιβλιοπωλείο, να ξέρουν ότι τα χρήματα από την πώληση του βιβλίου θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον φιλότοπο ταμείο της Μητροπόλεως. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τριανταφυλόπουλε, σας καλούμε για ένα χαιρετισμό. Ο τόμος για τον οποίο ήδη έχει γίνει λόγος βρίσκεται στο σπίτι μου, αλλά δεν τον έχω εγγύσει. Δεν έχω πιάσει πόσο είναι το βάρος του, πόσες σελίδες, τώρα τα ακούω αυτά. Λόγω των 90 και πλέον χρόνων μου, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο παρά να ευχαριστήσω όλους σας θερμά, αρχίζοντας από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, κύριο Χρυσόστομο, και το ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου που εξέδωσε τον τόμο. Ευχαριστώ ακόμη και την ομάδα που είχε την πρωτοβουλία για την έκδοση, όσους με τίμησαν με τις συνεργασίες τους και όλους όσοι εργάστηκαν για τη συγκρότηση του τόμου. Επίσης τους ομιλητές, κύριο Θανάση Παπαθανασίου και Άγγελο Μαντά, και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να παρευρεθείτε στην απόψινή σύναξη. Σας ευχαριστώ εκ βαθέων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω ένα σχόλιο που έκανα στην αρχή. Είπα ότι πληρώσαμε τίμημα για να γίνει έκδοση του Παπαδιαμάντη και το τίμημα αυτό ήταν η υστέρηση σε έναν μεγάλο λογοτέχνη. Ως λογοτέχνης είναι μεγάλος ο Τριανταφυλόπουλος, αλλά το έργο του δεν είναι πολυσέλιδο, δεν μας έδωσε τα μεγάλα έργα τα οποία θα μπορούσε να μας δώσει. Όταν εκδόθηκε το «Τρία θαλασσινά ιδύλια», ανέλαβαν την υποχρέωση να δώσω ένα αντίτυπο στο Ζήσιμο Λορετζάτο, ο οποίος κυνηγούσε τον Τριανταφυλόπουλο από κοντά, μην καθυστερεί την εργασία για την έκδοση, βλέποντας κάθε άλλη εργασία του ως κολλίουσα αυτήν την έκδοση. Είπε μια κουβέντα λίγο σκληρή. Πες του να σταματήσει να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Όταν το διάβασε το βιβλίο, του είπα όμως ως απάντηση, τώρα αφήστε, κουράζεται και θέλει να κάνει ένα τσιγάρο, με την αλληγορική σημασία της λέξης. Όταν το διάβασε το βιβλίο, μου τηλεφώνησε και μου είπε, πες του αυτουνού στη Χαλκίδα, που και που να κάνει κανένα τσιγάρο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την αγάπη σας. Πάρα πολύ. Να είστε καλά όλοι σας.